Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολλά τα ζητήματα που θίχτηκαν τόσο στην έκτακτη Σύνοδο Αρχηγών Κρατών στη Γρανάδα, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 26-27 του Οκτώβρη. Όμως, κακά τα ψέματα, το κύριο είναι η γενοκτονία στην Παλαιστίνη και δυστυχώς είναι απερίγραπτα προκλητικό αυτό που κάνει και η κυβέρνηση και η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η σύμμαχη του ΝΑΤΟ. Αλλά υπάρχει, αν θέλετε, και στα σημειώματα που πήραμε από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή τι. Αν και βρισκόμαστε στις 8 Νοέμβρη, μένετε στις 7 Οκτώβρη και δεν βλέπετε ότι εδώ και 31 μέρες διαπράτεται ένα έγκλημα διαρκείας, σκοτώνοντας παιδιά, γυναίκες, ανήμπορους, βομβαρδίζοντας το θάνατο σε καταβλισμούς, σχολεία, νοσοκομεία, δρόμους, διαφυγής, από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Σε σημείο που ακόμα και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ να αναφωνήσει μπροστά στο λουτρό αίματος ότι η Γάζα έγινε νεκροταφείο για παιδιά. Αλήθεια, αυτό είναι το δικαίωμα στην αυτοάμυνα του Ισραήλ που όλοι στηρίζεται. Και όποιος τολμήσει να μιλήσει για το δίκαιο του Παλαιστινιακού λαού, για ελεύθερη πατρίδα, όπως λένε τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ή όποιος καταγγέλει την ελληνική εμπλοκή στο μακελιό και εκφράζει την αλληλεγγύη στον αγώνα των Παλαιστινίων, τότε απειλείται, εκβιάζεται, τρομοκρατείται, συκοφαντείται ότι στηρίζουν τους τρομοκράτες ή κατηγορούνται για αντισημιτισμό, γιατί για να σοπάσουν μπροστά στη γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης και να δεχτούν το άδικο σαν δίκιο. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Γιατί η θαλάσσια περιοχή της ζώνης της Γάζας έχει ενεργειακά κοιτάσματα και ταυτόχρονα τα παράλια της Γάζας έχουν πολλαπλή οικονομική σημασία για την αξιοποίηση λιμενικών υποδομών και ως διαμετακομιστικό εμπόριο. Μάλιστα, το Ισραήλ έχει γενικότερο στόχο να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας και δικά του κοιτάσματα φυσικού αερίου και μάλιστα έχει διασφαλίσει τη συμμετοχή αμερικανικών και βρετανικών ομίλων. Είναι αυτοί ακριβώς που ψηφίζουν να μην σταματήσει η σφραγή στην Παλαιστίνη. Και είναι γνωστό ότι το 2022 υπέγραψε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αίγυπτο για εξαγωγή Ισραηλινού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ατλαντικού Σχεδίου Απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτά βέβαια αποσιωπούνται. Όμως, να γιατί ο Ισραηλινός στρατός και η κυβέρνησή τους προσπαθούν να ξεριζώσουν από τη γη τους τους Παλαιστίνιους. Ναι, μακελεύουν έναν ολόκληρο λαό και τις επόμενες γενιές, σκοτώνοντας παιδιά. Προσπαθούν λοιπόν να κατασκευάσουν την ψεύτικη εικόνα ότι όλος ο κόσμος είναι μόνο μπλοκ με το κράτος και την κυβέρνηση του Ισραήλ. Όμως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Τα συγκλονιστικά συλλαλητήρια και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, ακόμα και μέσα στο ίδιο το Ισραήλ, που εκφράζονται υπέρ των
Παλαιστινίων δίνουν την απάντηση. Τελικά το σιωπητήριο δεν θα περάσει. Όμως, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν αληθεύει και αν γνωρίζετε το απόρριτο έγγραφο του Ισραηλινού Υπουργείου Πληροφοριών που περιείχε τα σχέδια ξεριζωμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα και είχε και ελληνική εμπλοκή και θα πω σε τι είναι. Αυτά δημοσιεύτηκαν στην Ισραηλινή ιστοσελίδα Mekomit. Είχαν αρχικά διαρρεύσει στην Ισραηλινή εφημερίδα Kalkalist και αναδημοσιεύονται και σε άλλες ιστοσελίδες και εφημερίδες. Περιγράφονται λοιπόν μια σειρά από στάδια για την επίτευξη του ξεριζωμού των Παλαιστινίων, τα πρώτα από τα οποία φαίνεται ότι βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή. Στο πρώτο στάδιο το Ισραήλ δίνει εντολή στον άμαχο πληθυσμό να εκενώσει τη Βόρεια Γάζα. Στο δεύτερο ξεκινούν Ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις στη λωρίδα της Γάζας από βορρά στο νότο. Στο τρίτο στάδιο δίνεται εντολή στους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τη Γάζα προς την Αίγυπτο. Και στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο προβλέπεται η δημιουργία προσφυγικών καταβλισμών και νέων πόλεων στην Αιγυπτιακή Χερσόνησο του Σινά. Ρωτάμε αν αληθεύει ότι και για την Ελλάδα η εμπλοκή και ο σχεδιασμός είναι να δεχτεί 200.000 πρόσφυγες. Ήδη τέτοιες πληροφορίες δημοσιεύτηκαν και στον τύπο και αν αυτά συζητήθηκαν και στη συνάντηση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον Νετανιάχου, στη συνάντησή του στο Ισραήλ. Ακόμα εάν σκοπεύει η κυβέρνηση να υλοποιήσει την ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Και τελειώνω με δύο λόγια για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027. Η συζήτηση σχετικά με τα πολλά ή λίγα χρήματα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη γνώμη μας, είναι παραπλανητική. Θέλει να κρύψει το στόχο του, να πρημοδοτήσει με χρήματα των εργαζομένων τους ομίλους που ήδη απολαμβάνουν τους πακτολούς του Ταμείου Ανάκαμψης. Η δε αναθεώρησή του γίνεται γιατί έχουν δοθεί δεκάδες δισεκατομμύρια για ενίσχυση του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, την καταστολή των κατατρεγμένων από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τώρα μπροστά στην ύφεση και την κρίση που έρχεται θέλουν να εξασφαλίσουν την καπιταλιστική κερδοφορία. Ωστόσο, οι λαοί θα συνεχίσουν να φτωχαίνουν. Ευχαριστώ.